Χαίρετε αγαπητοί μας και εκλεκτοί φίλοι. Χαίρετε εν Χριστώ αδερφοί. Χαίρετε όσοι μας παρακολουθείτε στις εκπομπές μας, τα μηνύματα Ορθοδοξίας. Μας αξίωνε ο Θεός να είμαστε πάλι εδώ για να μιλήσουμε. Και σήμερα θα αναφέρουμε ένα θέμα που το έχουμε ξανά συζητήσει, αλλά είναι πάντοτε επίκαιρο. Οι μεθοδίες του διαβόλου. Του σατανά. Τι τρόπους χρησιμοποιεί ο σατανάς προκειμένου να ρίξει έναν άνθρωπο στην άγνοια του Θεού ή στη διαστροφή ή στην αίρεση ή στην άρνηση. Όλα αυτά σημαίνουν σχεδόν το ίδιο. Απώλεια του ανθρώπου. Απώλεια της ψυχής του ανθρώπου. Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο που μπορεί να τύχει στον άνθρωπο διότι και ο θάνατος ακόμα όπως έχουμε πει διορθώνεται. Είναι ένα κακό εντός εισαγωγικών το οποίο ο άνθρωπος μπορεί να το εκμεταλλευτεί για να μπει στη Βασιλεία του Θεού. Εκείνο που δεν διορθώνεται είναι η απιστία. Και δυστυχώς πολλοί άνθρωποι καθυστερούν επικίνδυνα σε αυτή τη ζωή με το ότι δεν πιστεύουν και δεν ασχολούνται με τον πνευματικό κόσμο, με τη μεταφυσική, με τη θρησκεία και με αυτά τα πράγματα τα οποία υπάρχουν μεν αοράτως και για τους πιστούς είναι πράγματα καθημερινής χρήσεως θα λέγαμε. Κάθε μέρα ο πιστός άνθρωπος, ο πιστός χριστιανός αντιμετωπίζει προκλήσεις εκ μέρους του διαβόλου και έχει κατά νουν το περισσότερο διάστημα της ημέρας πώς να εφαρμόσει τις εντολές του Χριστού, πώς να εφαρμόσει εκείνα που αρέσουν στο Θεό. Ας μην μας φαίνεται λοιπόν παράξενο το γεγονός ότι χάνουν πάρα πολύ χρόνο εκείνοι οι οποίοι δεν ασχολούνται με τα θέματα αυτά. Χάνουν πολύτιμο χρόνο. Δεν φτάνει ο χρόνος της ζωής για να λατρέψει σωστά ο άνθρωπος το Θεό. Πόσο μάλλον αν εμείς τον κουτσουρεύουμε και περί άλλων τυρβάζουμε. Υπάρχει δε η φοβερή έκφραση «σκοτώνω το χρόνο μου». Και κάποιος κωμικός για να δείξει το ευτράπελο της ιστορίας αυτής πήρε ένα πιστόλι και χτύπαγε ένα ρολόι και έκανε τρύπες στο ρολόι και του λέει ένας άλλος τι κάνεις εκεί, σκοτώνω, του λέει το χρόνο μου. Είναι, αν το σκεφτεί κανείς, δαπάνη ενός κεφαλαίου το οποίο δεν μπορεί να το αποκτήσει πάλι ο άνθρωπος. Ο χρόνος είναι το μόνο κεφάλαιο που δεν γυρίζει πίσω. Λεφτά μπορεί να κάνει 100 φορές και να τα χάσει 100 φορές και να τα ξανακάνει 101. Αλλά ο χρόνος είναι κάτι το οποίο δαπανάται και δεν επιστρέφεται. Δεν το ξανααποκτάει ο άνθρωπος ποτέ. Γι' αυτό και οι κολασμένοι, όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, χρειάζονται μόνο ένα δευτερόλεπτο να ξαναρθούν σε αυτόν τον κόσμο και δεν τους δίνεται αυτό το δευτερόλεπτο. Και ξέρετε γιατί το χρειάζονται, για να ξαφνικά να φωνάξουν όλη τη δύναμη των πνευμών τους «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Αυτό μόνο χρειάζεται να πούν, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Και εντούτοις δεν έχουν αυτό το χρονικό περιθώριο, το δευτερόλεπτο, που αν σκεφτούν πόσες ώρες, πόσες μέρες ξοδέψανε στη ζωή τους αυτοί οι άνθρωποι, ασφαλώς θα τρελαθούν από το κακό τους, από την τρέλα την οποία τους χτύπησε σε αυτή τη ζωή και δεν κατάλαβαν μέχρι το τέλος της ζωής τους πόσο πολύτιμο είναι ένα δευτερόλεπτο για τον άνθρωπο. Δέσουμε παραπάνω από μερικές δεκάδες δευτερόλεπτα, δισεκατομμύρια δευτερολέπτων, μερικά δισεκατομμύρια δευτερόλεπτα ζούμε σε αυτή τη ζωή. Ένα από αυτά είναι αρκετό, ένα μόνο, να μας βάλει στον παράδεισο. Και κάποιος φίλος έλεγε ότι είναι να μιλάτε στους νέους για την κόλαση, λέει. Γιατί οι νέοι, με διάφορες θεωρίες και τρόπους και μεθόδους και βιβλία που διαβάζουν, έχουν αποσκορακίσει, έχουν μάλλον καταργήσει τις έννοιες αυτές, διάβολος, κόλασης, τιμωρία, παράδεισος. Γι' αυτό λοιπόν και χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή εκ μέρους των νέων, να μην παρασυρθούν σε επικίνδυνες ατραπούς, σε δρόμους οι οποίοι έχουν δύσκολο πισωγύρισμα. Και αν ο άσωτος γύρισε, τότε που χρειάστηκε να γυρίσει, δεν ξέρουμε αν μας μένει περιθώριο σε αυτή τη ζωή να κάνουμε την πορεία του ασώτου, δηλαδή να γυρίσουμε πίσω στον πατέρα. Είναι αποτρόπαιον όν
ο Σατανάς. Αλλά, απ' την άλλη, μπορούμε να πούμε ότι αν δεν υπήρχε ο Σατανάς, δεν θα είχαμε τη δυνατότητα εμείς οι αμαρτωλοί άνθρωποι να σωθούμε. Αν έχουμε τη δυνατότητα εμείς οι άνθρωποι να σωθούμε, είναι το ότι δεν επινοήσαμε εμείς την αμαρτία και το κακό, αλλά πέσαμε στην παγίδα. Παρασυρθήκαμε από τον Σατανά και πιστέψαμε σε αυτά. Ο Σατανάς που επενόησε την αμαρτία δεν έχει ελπίδα σωτηρίας. Εμείς όμως σωζόμεθα διότι αμαρτήσαμε κατ' εισήγηση του διαβόλου. Κι αν ο Κύριος ήρθε στον κόσμο, ήρθε ή να λύσει τα έργα του διαβόλου, μας λέει στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Και ο Απόστολος Παύλος, ο ουρανοβάμων αυτός, μύστης του ουρανού, το ίδιο μας λέει με άλλα λόγια, ότι ο Χριστός ήρθε για να χτυπήσει και να καταστρέψει το κράτος του διαβόλου. Πώς όμως μπορούμε να πείσουμε αυτή τη στιγμή κάποιους ανθρώπους που μας κοιτάνε και λένε «Μα τι μας λέει αυτός εκεί, τι αποδείξεις έχει αυτά που λέει?» Υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων. Εκείνοι που λένε ότι πιστεύουν στην Αγία Γραφή. Για αυτούς θα χρησιμοποιήσουμε την Αγία Γραφή. Θα τους παραπέμψουμε δηλαδή σε τεμάχια, μέρη, σελίδες της Αγίας Γραφής, της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης και από εκεί θα τους αποδείξουμε την ύπαρξη του Σατανά. Εκείνους όμως που δεν πιστεύουν θα ακολουθήσουμε μια άλλη στρατηγική και μια άλλη τακτική για να τους αποδείξουμε και σε αυτούς, έξω εξωγραφικώς, έξω από τη Γραφή δηλαδή, ότι υπάρχει ο Σατανάς. Βρήθη λοιπόν η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη από αποδείξεις της υπάρξης του Σατανά. Από τις πρώτες σελίδες της Παλαιάς Διαθήκης βλέπουμε αυτό το όνομα να εμφανίζεται. Συγκεκριμένα στο τρίτο κεφάλαιο της Γενέσεως, της Παλαιάς Διαθήκης, βλέπουμε εκεί να σκιαγραφείται κάποιος όφης, λέει. Και λέει μέσα εκεί ο Μωυσής ότι αυτός ο όφης ήταν το φρονιμότερο θηρίο της γης. Ήταν υπτάμενο θηρίο ο όφης, υπτάμενο πετούμενο δηλαδή, πουλί. Και αυτός μεταβλήθηκε, πήγε μάλλον έτσι όπως ήταν με την ομορφιά αυτή στην Εύα και της είπε «Γιατί ο Θεός δεν σας επέτρεψε να φάτε από κανένα δέντρο του παραδείσου?» Και η Εύα του είπε, κακός που άνοιξε διάλογο βέβαια, είπε ότι δεν μας είπε να μην τρώμε από όλα τα δέντρα, εκτός από ένα δέντρο μας απαγόρευσε να τρώμε. Αυτό το ένα το δέντρο είναι εκείνο το οποίο μας είπε ότι εάν θα φάμε θα πεθάνουμε. Ψέματα σας είπε ο Θεός, λέει ο όφης. Ήξερε ότι αν φάτε αυτό το δέντρο θα γίνετε κι εσείς θεοί. Θα ανοίξουν τα μάτια σας και θα γίνετε θεοί και θα καταλαβαίνετε το καλό και το πονηρό όπως ο Θεός. Μιλάει λοιπόν στην πραγματικότητα το φίδι, αγαπητοί μας αδελφοί. Όχι, το κτίνος δεν έχει δεν έχει πρόσωπο. Δεν έχει δηλαδή νου και ελευθερία και λόγο που έχει ο άνθρωπος. Ενώ αυτός που μιλεί τώρα στην Εύα είναι κάποιος ο οποίος έχει λόγο, έχει πονηρία, έχει συνέστημα, έχει φθόνο. Θα μου πείτε και τα ζώα έχουν, βεβαίως έχουν. Αλλά δεν έχουν σκέψη τα ζώα και δεν έχουν ενδιάθετο λόγο. Δηλαδή δεν σκέπτονται ούτε εκφράζονται διαλόγου. Ο Σατανάς όμως εδώ όπως βλέπουμε διαθέτει και λόγο και συνέστημα και πονηρία. Νουν πονηρών, έξυπνο προς το κακό σημαίνει πονηρός. Και αυτό μας παραπέμπει και σήμερα σε πράγματα τα οποία τα βλέπουμε να συμβαίνουν, πόσοι άνθρωποι σήμερα στη ζωή έχουν νουν πονηρό, έξυπνο μεν, αλλά πονηρό δε, διότι έχουν άρρωστο συνέστημα και δεν αγαπάνε τους ανθρώπους. Αυτός λοιπόν ο φθονερός που φθόνησε την ευτυχία του ανθρώπου, όπως μας λέει η Αγία Γραφή, ο πονηρός διάβολος, ο ψεύτης και συκοφάντης του ίδιου του Θεού, φανταστείτε, τον ίδιο το Θεό που τον δημιούργησε, τον εσυκοφαντή. Αλλά από εδώ όμως εμείς θέλουμε να πάρουμε μόνο ένα δίδαγμα, ότι ο διάβολος είναι ον προσωπικών, δηλαδή έχει προσωπικότητα, έχει δικό του ξεχωριστό θέλω. Αυτό, εν συνδυασμό με το νου και με τον ενδιάθετο λόγο, τον προφορικό και τον γραπτό δηλαδή, μας δείχνει ότι ο αδιάβολος είναι μία προσωπικότης. Όπως είμαι εγώ, όπως είσαστε εσείς, όπως είναι οι άγγελοι, όπως
όπως είναι ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, όπως είναι η Παναγία μας, όλα αυτά είναι πρόσωπα. Και έχει διαφορά το άτομο από το πρόσωπο. Και έχει διαφορά η μάζα από το πρόσωπο. Ο χριστιανός πρέπει να είναι πρόσωπο, να έχει δική του βούληση. Αυτοβούλος να πηγαίνει δηλαδή στο Θεό. Κάποτε λέει η Παλαιά Διαθήκη, μάζεψε ο Θεός και σύναξε τα πνεύματα. Και ο διάβολος ερωτήθηκε από τον Θεό και του είπε ο Θεός, εσύ από πού έρχεσαι? Και εκείνος του είπε ότι περιόδευσα ολόκληρη τη γη και τώρα αφού περιόδευσα τη γη έρχομαι εδώ σε σένα. Και του είπε ο Θεός, βλέπεις τον άκακο δούλο μου τον Ιώβ, που είναι καλός και ευσεβής και αληθινός άνθρωπος, απλούς και αφοσιωμένος σε μένα. Τον πρόσεξες, διάβολε, λέει, τον Ιώβ. Τον παρατήρησες με τη διάνοιά σου να δεις τι όν και άνθρωπος είναι αυτός. Πόσο άκακος και άμεμπτος και θεοσεβής και αληθινός, όπως είπε ο Χριστός στον Αθαναήλ, είδε αληθός Ισραηλίτης. Να ένας αληθινός Ισραηλίτης. Και ο διάβολος του απάντησε, μήπως δωρεάν σε σέβεται ο Ιώβ. Δηλαδή, του δώσες εσύ όλα τα αγαθά και τον ευχαρίστησες από όλες τις ανάγκες του και έχει τα πάντα και πνευματικά και υλικά, αγαθά και γυναίκα και παιδιά και δούλους και υπηρέτες και κτίνη και. Άπλωσε, του λέει, το χέρι σου και χτύπησε τον και θα δεις ότι θα σε βλαστημήσει, λέει, αυτός ο φίλος σου ο Ιώβ. Έθεσε λοιπόν ο διάβολος ένα αμφιβόλο την αρετή του Ιώβ. Τότε ο Θεός του είπε, πήγαινε και όσα πράγματα έχει τα θέτω στη δική σου εξουσία. Και κάνε οτιδήποτε θέλεις, λέει, αλλά μην τον πειράξεις, μην πειράξεις τη ζωή του. Τι έκανε ο Σατανάς? Αφού είχε την άδεια από τον Θεό, έκαψε το σπίτι του, έπεσε το σπίτι του μάλλον και πλάκωσε τα παιδιά του, ψοφήσαν τα κτίνη του, σκοτωθήκανε σε μάχη οι δούλοι του, γιατί τότε ήταν έτσι προτεκτοράτα, ας πούμε, και λοιπά. Ένας άλλος φύλαρχος τον εκτύπησε τον Ιώβ και ο Ιώβ έμεινε σαν καλαμιά στον κάμπο. Και τι είπε μετά ο Αφθάδης και η ταμός διάβολος? Δέρμα υπέρ δέρματος. Και πάντα όσα έχει άνθρωπος υπέρ της ψυχής αυτού. Του λέει δηλαδή, πιάσε και γδάρε του το τομάρι, τον ίδιο, πόνεσέ τον πάνω στο σώμα του. Διότι κάθε άνθρωπος, λέει, καταλαβαίνει την τιμωρία και την πληγή περισσότερο όταν βρίσκεται πάνω στο σώμα του και όχι στα υλικά αγαθά που έχει. Και χτύπησε, λέει, τον Ιώβ με έλκος πονηρό. Τι θα πει έλκος πονηρό? Μια κακιά αρρώστια ελκώδης του δέρματος ίσως, που του έκανε πολύ μεγάλη φαγούρα και δεν τον άφηνε ούτε να κοιμηθεί. Αυτό λοιπόν το «ον» που μιλάει, συνομιλεί με το Θεό και, και ζητάει άδεια από το Θεό για να πειράξει αυτόν τον άνθρωπο, είναι ή δεν είναι προσωπικό «ον»? Ιδού η απορία. Πιστεύω ότι κανένας δεν θα υπάρξει που να πει ότι ο Σατανάς δεν είχε εκεί πέρα, σε αυτό το διάλογο, πρωτοβουλία, απόψεις, προτάσεις προς το Θεό κλπ. Αλλά ας πάμε σε ένα άλλο μέρος της Παλαιάς Διαθήκης, όπου ο Μιχαίας βλέπει το Θεό, λέει, του Ισραήλ που κάθεται πάνω στα νέφη και είδε το Θεό του Ισραήλ να κάθεται επάνω στο θρόνο του και γύρω του να είναι όλη η στρατιά του ουρανού, οι άγγελοι και αρχάγγελοι, και οι οποίοι έκαναν συμβούλιο. Και είπε ο Θεός, νην απατήσει Αχάβ, βασιλέα Ισραήλ. Ποιος θα πάει να απατήσει, να εξαπατήσει το βασιλιά Αχάβ, ο οποίος είναι βασιλιάς του Ισραήλ, για να ανεβεί επάνω στη Ραμά, στην περιοχή της Ραμάλ, και εκεί να κάνει μια μάχη και να σκοτωθεί? Και εξήλθε, λέει, πνεύμα και είπε, εγώ θα πάω
να απατήσω τον Αχάβ. Και πρόβαλε ένα πνεύμα, λέει. Εγώ θα πάω να τον εξαπατήσω. Και τον ρώτησε ο Κύριος, με τι τρόπο, πώς θα τον εξαπατήσεις τον Αχάβ. Γεννήσω με πνεύμα ψευδές στα στόματα των προφητών, για να ανέβει και να πέσει στη μάχη. Δηλαδή, θα βάλω ένα πνεύμα, αυτό που μας λέει βάτραχο η Αποκάλυψη, κακό πνεύμα, και θα λαλήσει ψευδή πράγματα για να τον ενθαρρύνει το πνεύμα αυτό μέσω του προφήτη τον Αχάβ και να πέσει και να σκοτωθεί, να κάνει τη μάχη αυτή, η οποία θα είναι άνηση, αλλά λέγοντάς του βέβαια ο ψευδοπροφήτης ότι που έχει το πνεύμα του διαβόλου μέσα του, ότι θα νικήσει στη μάχη σίγουρα βασιλεύ Αχάβ, τον εστέλνει στο θάνατο. Αυτά για να αποδείξουμε μέχρι τώρα ότι ο Σατανάς είχε ένα περιτυχισμένο, περιχαρακωμένο, όριο θετημένο εγώ. Και να απαντήσουμε και στους κοινούς οι οποίοι, αγαπητοί φίλοι, λένε πως το εγώ του ανθρώπου μπορεί να διαχυθεί, λέει, μέσα στο εγώ του Θεού, ή μάλλον λένε το πνεύμα του ανθρώπου, να διαχυθεί μέσα στο πνεύμα του Θεού ανεφορίων. Και μάλιστα φέρουν ένα παράδειγμα το οποίο όσοι διαβάζουν και ασχολούνται με ανατολικές έτσι δοξασίες και λοιπά, φιλοσοφία αυτή της Ανατολής, λέει ότι είμαστε σταγόνες οι οποίες σιγά σιγά κατρακυλάμε, κάνουμε ποταμάκια και από εκεί και πέρα πέφτουμε μέσα στον ωκεανό του Θεού. Γινόμαστε ένα δηλαδή με τον Θεό. Θέλοντας να πει δηλαδή ότι δεν έχουμε ξεχωριστό εγώ. Αυτό είναι βέβαια αιρετικό για τη χριστιανική δοξασία, διότι παντού βλέπουμε ότι ο άνθρωπος είναι υπεύθυνος για τις πράξεις του. Δεν είναι ανεύθυνος, ούτε η μετεσάρκωση και η μετεμψύχωση μπορούν να μας δώσουν ένα περιχαρακωμένο, καθορισμένο, προσωπικό εγώ. Είναι καταστάσεις οι οποίες είναι ομιχλώδεις και δεν ξέρει κανείς πότε είναι αυτός και πότε είναι ένας άλλος και πότε είναι ένας τρίτος, πότε είναι το πνεύμα του Θεού, πότε είναι το πνεύμα του διαβόλου. Δεν υπάρχουν δηλαδή στεγανά όρια μεταξύ του εγώ και του εσύ, του εγώ του ανθρώπου, του εγώ του Θεού, του εγώ του διαβόλου. Γι' αυτό λοιπόν είναι επικίνδυνες αυτές οι σκέψεις για έναν χριστιανό, γιατί μπορούν να τον οδηγήσουν εκτός σωτηρίας, να τον βγάλουν από τη σωτηρία του. Εμείς πρέπει να ξέρουμε καλά ότι είμαστε προσωπικά όντα, χάρη του Θεού υπάρχουμε σε αυτή τη ζωή και καλούμεθα σαν προσωπικά όντα να τοποθετηθούμε απέναντι στο Θεό. Όχι μόνο απέναντι στο καλό και το κακό αφηρημένα και ομιχλωδώς, αλλά συγκεκριμένα και προσωπικός. Διότι θα κριθούμε σαν προσωπικότητες από τον Κύριο. Μην ξεχνάτε την παραβολή που λέει για τον πλούσιο και τον Λάζαρο, ότι ο πλούσιος άρχισε να διαμαρτύρεται και να λέει «στείλτε τον Λάζαρο εδώ, να μου βρέξει λίγο τη γλώσσα». Και ο Αβραάμ του λέει την επίμαχη αυτή φράση, «δεν μπορεί κανείς να φύγει από εδώ και να πάει σε σένα, ούτε εσύ μπορεί να έρθεις προς τα εδώ, διότι ένα χάσμα υπάρχει μεταξύ μας». Και οι πατέρες εξηγούν ότι αυτό το χάσμα είναι το χάσμα μεταξύ του Παραδείσου και της Κολάσεως. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να περάσει από εκεί παρά μόνο εάν το θελήσει ο Θεός. Είναι στεγανά για τον άνθρωπο αυτά τα διαμερίσματα. Και εδώ θέλω να τονίσω, αγαπητοί φίλοι, ότι κανείς άμα ακούει αυτά τα πράγματα που λέμε, λέει «μα τι είναι αυτά που λες, πού τα βγάζεις, πού τα βρίσκεις αυτά τα πράγματα και τα λες». Και θα πούμε κάτι απλό, πολύ απλό, ότι ουδέποτε τολμάμε να πούμε δικές μας απόψεις εκτός από τις ορθόδοξες. Διότι οπωσδήποτε εκεί υπάρχει η παραπλάνηση και οροφυλαχθεί ο δαίμονας να βρει εκείνον ο οποίος θέλει να κάνει δικές του ερμηνείες. Αυτό άλλωστε είναι η αίρεση. Εμείς που ξέρουμε δύο πράγματα από τους πατέρες και τα λέμε, τι κάνουμε? Μαζεύουμε από τους πατέρες τις διάφορες εκτιμήσεις που έχουν κάνει ερμηνεύοντας την Αγία Γραφή, όπως είναι του Χρυσοστόμου, του Μεγάλου Βασιλείου και πολλών άλλων πατέρων, και τις εκθέτουμε, τις σειράπτουμε και τις εκθέτουμε. Δεν εφευρίσκουμε εμείς με τη διάνοιά μας ερμηνείες του Ευαγγελίου. Διότι υπάρχει το αετήσιο μάτι των πατέρων της Ορθοδοξίας, οι οποίοι
εσκέφτηκαν και έδωσαν τέτοιες ερμηνείες αγιοπνευματικές που κανένας μέσα στους αιώνες δεν μπόρεσε να τις προσβάλλει. Πράγμα ολοφάνερο ότι ο Θεός επεμβαίνει στους πατέρες και τους κάνει το μάτι τόσο διαυγές και καθαρό σαν του Αϊτού. Ο Αϊτός, όπως ξέρετε, από ύψος 10 χιλιόμετρων μπορεί να δει κάτω ένα ποντίκι ή μια ακρίδα. Έχει φοβερό μάτι ο Αϊτός. Είναι σαν φακό το μάτι του Αϊτού, σαν τηλεσκόπιο. Το μάτι του Αϊτού είναι όπως είναι τα κιάλια που βάζουμε εμείς για να δούμε. Τόσο ισχυρό είναι το μάτι του Αϊτού. Αυτό είναι και το πνεύμα και το μάτι των πατέρων, οι οποίοι μέσα στους αιώνες, με προσευχή, με νύψη, με αγιότητα, έδωσαν τις διάφορες ερμηνείες στα κεφάλαια και στις σκέψεις αυτές της Αγίας Γραφής και στην αλήθεια της πίστεώς μας. Γι' αυτό κανείς δεν μπορεί να ανακαλύψει την πίστη, αλλά η πίστη αποκαλύπτεται στον άνθρωπο. Αποκάλυψη γίνεται της πίστεως των πραγμάτων του Θεού και όχι ανακάλυψη εκ μέρους του ανθρώπου. Δεν είναι δηλαδή όπως εκείνοι οι οποίοι ανεβαίνουν ή κατεβαίνουν στη γη και προσπαθούν να βρούνε σπήλαια, φλέβες χρυσού, νερό κλπ. Να ανακαλύψουμε δηλαδή αυτό το χωράφι που λέγεται πατερική σοφία και Αγία Γραφή. Είναι αν το γνωρίζουμε, αν το αποδεχόμαστε και το γνωρίζουμε. Δυστυχώς, περήφανα μη ορθόδοξα πνεύματα δίνουν διαφορετικές ερμηνείες. Όπως είναι, έχουμε πει κατά κόρον οι ψευδομάρτυρες, οι ονομαζόμενοι μάρτυρες του Ιεχωβά. Αυτοί δίνουν ερμηνείες που έχουν δώσει οι Αμερικάνοι ψευδοπροφήτες στην Αμερική εδώ και 100-200 χρόνια, οι οποίοι έβαλαν κάτω το Ευαγγέλιο και το γέμισαν από κακοδοξία και αίρεση. Το μάτι λοιπόν αυτό των πατέρων είναι που μας τα σαν τηλεσκόπιο και σαν κιάλια, σαν ένα μέσον διεισδύσεως στα νοήματα τα μεγάλα, τα θεολογικά. Μην ξεχάσουμε τις μάχες που έκαναν οι πατέρες της Εκκλησίας κατά καιρούς εναντίον των αιρέσεων. Αν υπάρχουν τα ονόματα Μέγας Βασίλειος και Μέγας Αθανάσιος, δεν είναι επειδή έτρεχαν στους φτωχούς μόνο ή γιατί ήσαν καλοί ποιμένες. Ένας άλλος λόγος είναι ότι ήταν βαθιστόχαστοι θεολόγοι, αγιοπνευματικοί θεολόγοι, οι οποίοι με μεγάλη νύψη και προσευχή και αγιοσύνη και με τις γνώμες άλλων Αγίων, όλοι μαζί κατάλαβαν ποια είναι τα βάθη αυτού του μεταλλείου που λέγεται Αγία Γραφή και Ευαγγέλιο. Γι' αυτό θέλει πάρα πολύ προσοχή. Εκμαθαίνουμε την Αγία Γραφή, δεν την ανακαλύπτουμε μόνοι μας. Δεν είμαστε μοναχικοί καβαλάριδες του Λόγου του Θεού, αλλά είμαστε γνώστες και αντιλήπτορες της Ορθοδοξίας. Δηλαδή, αυτών των πραγμάτων που έχουν καθιεριωθεί σαν διδασκαλία της Εκκλησίας. Γι' αυτό λέμε εκτός της Εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία, διότι εκτός της Εκκλησίας ξέρετε πόσες χιλιάδες βιβλία κυκλοφορούν κάθε μέρα για τον Ιησού Χριστό. Πηγαίνετε στις εκθέσεις των βιβλίων και θα δείτε πόσα βιβλία είναι γραμμένα για την Αγία Γραφή και τον Χριστό. Εκατοντάδες, χιλιάδες βιβλία. Για να μην πω εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο, είναι χιλιάδες τα βιβλία. Και βλέπεις έναν άγνωστο συγγραφέα, Wells, ξέρω εγώ, Graham, τάδε, και λέει ότι ο Χριστός ήταν, λέει, εσαίος, ήταν μάγος, πήγε στην Αίγυπτο, έκανε αυτό. Πράγματα τα οποία και σε απλούς ανθρώπους δεν φαίνονται σοβαρά, έτσι. Γι' αυτό πάντα να έχουμε σαν γνώμονα αυτόν που σκεφτόμαστε και αυτόν που πιστεύουμε, τους πατέρες της Εκκλησίας. Και να επανέλθουμε στο θέμα μας, σε ένα κεφάλαιο του προφήτη Ζαχαρία, μέσα σε ένα όραμα του προφήτη αυτού, δείχνει τον Ιωσεδέκ, τον αρχιερέα, των Ιουδαίων όταν επέστρεφαν τότε από την αιχμαλωσία των Βαβυλώνων, και δείχνει αυτό τον αρχιερέα και δεξιά από αυτόν τον αρχιερέα ήλθε και στάθηκε, λέει, ο διάβολος για να κατηγορήσει τον αρχιερέα και είπε ο Κύριος, επιτιμήσεσαι Κύριος
διάβολε, επιδημήσεις εσύ, Κύριος. Ήρθε και στάθηκε δεξιά από τον αρχιερέα αυτόν, ο ίδιος ο διάβολος, και τον κατηγορούσε. Και ο Κύριος είπε, ο Κύριος θα τον επιτιμήσει. Ένα πρόσωπο μίλησε για ένα άλλο πρόσωπο και είπε ότι θα επιτιμήσει ο Θεός, γιατί ο Κύριος σημαίνει Θεός, τον διάβολο. Δεν είναι λοιπόν ένα πρόσωπο που κατηγορεί ένα άλλο πρόσωπο? Ασφαλώς. Άρα και ο διάβολος είναι πρόσωπον προσωπικότης με ιδία βούληση. Το πόσο τώρα σκοτεινή είναι η μορφή του σατανά, πιο σκοτεινή και από την πίσα και πιο σκοτεινή και από τον Άδη, τόσο σκοτεινή είναι η μορφή του σατανά, τόσο λάμπει σαν ήλιος μέσα στην Καινή Διαθήκη η διδασκαλία περί του σατανά. Με την Καινή Διαθήκη και την Παλαιά Διαθήκη βλέπεις ότι ο Θεός είναι φως και ο σατανάς είναι σκότος. Αλλά και τον Κύριο ακόμη πείραξε ο σατανάς. Είναι τόσο σκληροτράχυλος, τόσο απίθαρχος και ανεδής θρασί πνεύμα ο σατανάς, ο οποίος πήγε να πειράξει και τον Χριστό, διότι αναστατώθηκε όταν τον είδε στον Ιορδάνη να βαφτίσετε, να βαφτίζεται. Κατά την ώρα της βαφτίσεως λοιπόν, όταν ακούστηκε αυτή η φωνή ότι ο Χριστός είναι ούτως εστίν ο Υιός μου, ο αγαπητός, είπε η φωνή του Πατρός και φάνηκε και το Άγιο Πνεύμα εν είδη περιστεράς, ο σατανάς ανησύχησε πάρα πολύ και έβαλε κάτω να σκεφτεί τι θα κάνει, διότι το μίσος του είναι απέραντο εναντίον των ανθρώπων. Και αποφάσισε να τον επιράξει στην έρημο. Και όπως ξέρουμε, τον οδήγησε στην έρημο το Πνεύμα το Άγιο καταρχήν για να πειραστεί από το διάβολο, όπως όλοι οι άνθρωποι πειραζόμεθα από το διάβολο, έπρεπε και ο ίδιος ο Κύριος να πειραστεί για να νικήσει και να κατεξευτελίσει το πνεύμα αυτό του κακού, τον διάβολο. Εκεί στην έρημο λοιπόν μας λέει ότι ο Χριστός συνίστεψε 40 ημέρες. Ο Ματθαίος μας το λέει και εκείνη την ώρα θεώρησε καλή ευκαιρία ο διάβολος να πειράξει τον Χριστό. Και προσήλθε λέει και του είπε, εάν είσαι Υιός του Θεού, όπως ακούσαμε κατά τη βάφτισή σου, το σκεφτότανε, να πεις αυτά τα λιθάρια να γίνουν ψωμί άρτος. Και ο Χριστός του απήντησε ότι γέγραπτε ούκε πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, αλλά εκ παντήρημα του από κάθε λόγο που βγαίνει από το στόμα του Θεού. Του είπε δηλαδή ότι δεν ζει ο άνθρωπος με ψωμί μόνο, αλλά και από το λόγο του Θεού. Ένας υπέροχος λόγος που βγήκε από τον Κύριό μας για να διδάσκει όλες τις γενναίες των πιστών, ότι δεν είναι ο υλικός άνθρωπος ο οποίος έχει την αξία, αλλά είναι ο πνευματικός άνθρωπος ο οποίος έχει την αξία. Δεν αξίζει μόνο σε αυτή τη ζωή το να θρέφουμε το σώμα μας και να φροντίζουμε για την εξωτερική μας περιβολή, αλλά περισσότερο σημαντικό είναι το να ακούς και να υπακούς το Λόγο του Θεού. Ο σατανάς δεν απελπίζεται όμως μετά από αυτό, αλλά τον βάζει πάνω στο πτερύγιο του ναού, στην Αγία Πόλη, δηλαδή στην Ιερουσαλήμ. Και εκεί του λέει, αν είσαι Υιός του Θεού, αυτό τον τρώει τώρα, κάλεσε, μάλλον ρίξε τον εαυτό σου χάμω. Πέσε δηλαδή από πάνω από αυτή τη στέγη, διότι είναι γραμμένο ότι θα σε σηκώσει ο Θεός για να μην χτυπήσεις. Μέσα μεταφέρθηκε η μάχη τώρα, όπως καταλαβαίνετε, επάνω στο Λόγο του Θεού. Διότι όταν του απάντησε ο Χριστός με το Λόγο του Θεού, ο διάβολος γνωρίζει το Λόγο του Θεού. Είναι θεολόγος ο διάβολος. Με τη μόνη διαφορά ότι δεν τον εφαρμόζει το Λόγο του Θεού. Τον καταστρατηγεί, αλλά τον γνωρίζει όμως. Γι' αυτό γελάει και καγχάζει με τους ανθρώπους οι οποίοι δεν γνωρίζουν το Λόγο του Θεού.
Και τότε του είπε ο Χριστός, πάλι γέγραπτε, δηλαδή πάλι είναι γραμμένο, ούκ εκπειράσεις Κύριον το Θεό. Δεν υπάρχει καμία ανάγκη να πέσω, διότι αν πέσω έτσι επίτηδες, είναι σαν να πειράζω τον ίδιο το Θεό, να τον δοκιμάζω, να τον βάζω σε δοκιμασία, αν θα με σώσει ή δεν θα με σώσει. Άλλο να πέσω εξ απροσεξίας και άλλο να πέσω σαν να θέλω να αυτοκτονήσω για να δω αν ο Θεός με... Και δεν απογοητεύεται ο διάβολος, παρά βάζει το μεγαλύτερο του πειρασμό, όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, του παραδίδει τα βασίλεια της γης και του λέει όλα αυτά που βλέπεις, του παρουσιάζει τα βασίλεια της γης εν οράματι και του λέει εάν πέσεις και με προσκυνήσεις, αυτά όλα θα στα δώσω εγώ. Φανταστείτε τι ηταμότητα, τι θράσος και τι ψέμα έχει ο διάβολος επάνω του, ο οποίος ζήτησε από τον ίδιο τον Χριστό, τον θεάνθρωπο Χριστό, να τον προσκυνήσει τον Σατανά σαν Θεό. Αν είναι δυνατόν δηλαδή αυτό το πράγμα. Και ο Χριστός, αγανακτισμένος όπως φαίνεται και όπως λένε, είπε πήγαινε, φύγε. Όταν λέει πήγαινε πίσω μου Σατανά, είναι σαν του λέει φύγε, φύγε να μην σε βλέπω δηλαδή. Διότι στο Θεό μόνο ανήκει η προσκύνηση και η λατρεία. Πήγε να δελεάσει δηλαδή ακόμα και τον ίδιο τον Χριστό με τα υλικά πράγματα. Με τη δόξα, με το σεξ, με το χρυσάφι, τις τιμές και όλα αυτά τα πράγματα που έχουν οι κοσμικοί σαν κορονίδα και σαν επιτυχία μεγάλη της ζωής τους, αυτά του δώσει σε μια στιγμή ο διάβολος. Και μπορεί να τα δώσει και στον άνθρωπο. Ερυπεί οφθαλμού ο διάβολος. Και έχουμε περιγραφές πάρα πολλών ανθρώπων οι οποίοι τι, υπέστησαν αυτόν τον πειρασμό του Κυρίου. Και άλλοι ενέδωσαν, άλλοι δεν ενέδωσαν. Αλίμονο όμως εκείνους οι οποίοι ενέδωσαν στον πειρασμό αυτό, διότι ο Σατανάς δίνει για να πάρει πολλαπλάσια. Σου δίνει ένα και ζητάει δέκα. Σου δίνει ύλη και ζητάει ψυχή. Σου δίνει πράγματα, σου δίνει χρυσάφι και θέλει υπακοή. Δηλαδή σου δίνει τα υλικά αγαθά, αλλά από την άλλη μεριά σου ζητάει τα υπέροχα πνευματικά αγαθά που έχει ο άνθρωπος, την ελευθερία του, την πίστη του και την νοημοσύνη του. Διότι μόνο ένας ανόητος άνθρωπος μπορεί να προσκυνήσει τον Σατανά και όχι τον Θεό. Και τελευταία άκουσα και διάβασα κάπου νομίζω ότι υπάρχουν άνθρωποι με διαφόρων ειδών νοημοσύνη. Και θα ήθελα εδώ λιγάκι να κάνουμε μια ανοίξη γι' αυτό πριν προχωρήσουμε πιο κάτω. Έλεγε λοιπόν αυτός ο καθηγητής, ο Γερμανός νομίζω, ότι κάθε άνθρωπος έχει ξεχωριστούς τρόπους νοημοσύνης. Αλλιώς αντιλαμβάνεται δηλαδή τον κόσμο ο καθένας ξεχωριστά. Αλλά κατέταξε τις νοημοσύνες σε 5 ή 6 διαφορετικές κατηγορίες. Σας τα λέω στο περίπου τώρα αυτά. Είπε ότι υπάρχει η ενδοσκοπική νοημοσύνη. Είπε ότι υπάρχει η χωροταξική νοημοσύνη. Είπε ότι υπάρχει η καλλιτεχνική νοημοσύνη και η επιστημονική νοημοσύνη. Και κάποιες άλλες ακόμα δύο κατηγορίες νοημοσύνης. Αλλά λέει το εξής, ότι μπορεί ένας άνθρωπος να έχει εξωτερική νοημοσύνη και να μπορεί να καταλαβαίνει το χώρο και το χρόνο πάρα πολύ καλά σε αντίληψη. Μπορεί να έχει νοημοσύνη η οποία του επιτρέπει να διεισδύει μέσα στον συναισθηματικό κόσμο των συνανθρώπων του. Και αυτοί λέει κυρίως είναι οι άνθρωποι οι πολιτικοί, οι οποίοι ξέρουν τι θέλεις και στο λένε πριν οι ίδιοι. Είναι ψυχολόγοι δηλαδή του βάθους της ψυχής, του άλλου ανθρώπου. Είναι και αυτό μία νοημοσύνη. Υπάρχει η μουσική νοημοσύνη, όπως ξέρουμε, που είχαν ο Μότσαρτ, 5 χρονών, έπαιζε πιάνο, ο Μπετόβεν, ο Σοπέν, ο οποίος είναι θαυμάσιος και πιο αγαπημένος από όλους για μένα είναι συνθέτης, ο Σοπέν, ο Τσαϊκόφσκι και πολλοί άλλοι θαυμάσιοι και Έλληνες μουσουργοί κλπ. Οι οποίοι έχουν αυτήν την μουσική νοημοσύνη, η οποία τους επιτρέπει να συγκρατούν μελωδίες και να συνδυάζουν μελωδίες μέσα στη νοημοσύνη αυτή. Αλλά τι να το κάνουμε, εάν δεν έχουμε την ενδοσκοπική νοημοσύνη, η οποία είναι η κορυφαία για μας νοημοσύνη, γιατί το λέω αυτό, διότι και ο Σωκράτης είπε γνώθη εις αυτόν. Άμα ο άνθρωπος θα γνωρίσει όλα τα πράγματα, αλλά δεν γνωρίσει τον εαυτό του, θα είναι ένα λόκο το όν. Αυτοί που κυβέρνησαν με τόση κακία τον κόσμο, πραγματικά δεν είχαν αυτή την ενδοσκοπική νοημοσύνη και δεν γνώρισαν ποτέ τον εαυτό τους, το Θεό, το διάβολο
και όλα αυτά τα πνευματικά στοιχεία τα οποία μας δίνει η Αγία Γραφή. Έτσι εξηγείται λοιπόν για το ότι πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι είχαν μεγάλα τάλαντα, μεγάλα ταλέντα σε κάποιους τομείς, σε άλλους τομείς έπαιρναν μηδέν. Όπως είπε λοιπόν και ο σοφός Σωκράτης, αυτή η νοημοσύνη χρειάζεται στον άνθρωπο περισσότερο. Η ενδοσκοπική νοημοσύνη, δηλαδή να μπορεί να έχει το ταλέντο να διεισδύει στην ψυχή τη δική του και να συγκρίνει την ψυχή του με αυτά που θέλει ο Θεός, με αυτά που είναι εντολές του Θεού, να ξέρει αν τις υπακούει ή όχι. Διότι υπάρχουν τόσες πολλές παραλλαγές ανθρώπων οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν το σφάλμα τους. Δεν το εξετάζουν, τους ξεφεύγει πάντα ο εαυτός τους μέσα σε όλο αυτό το γίγνεσθε. Δεν έχουν φακό που να παρατηρούν τα βάθη της ψυχής. Και οι Άγιοι, οι πατέρες της Εκκλησίας, με το αιτήσιο μάτι που λέγαμε προηγουμένως, δεν είχαν το μάτι στραμμένο μόνο στον εξωτερικό κόσμο. Λέει ο Μέγας Αντώνιος ότι υπάρχει ένα βιβλίο ανοιχτό που το βλέπει ο κάθε άνθρωπος και δεν είναι ανάγκη πολλές φορές να περάσει από πανεπιστήμια, διότι τον διδάσκει το βιβλίο της ζωής. Το βιβλίο του σύμπαντος, το βιβλίο των ζώων και των φυτών και όλα αυτά που βλέπουμε εξωτερικά. Είναι ένα είδος νοημοσύνης αυτό. Αλλά το μάτι το σοφό των πατέρων δεν είναι το μάτι που στρέφεται μόνο προς τον εξωτερικό κόσμο. Είναι το ενδοσκοπικό μάρτι της ενδοσκοπικής νοημοσύνης. Αυτής δηλαδή που μπαίνει μέσα στον ίδιο τον άνθρωπο και αρχίζει και βλέπει, ανοίγει υπόγειες πόρτες. Το υπόγειο του Ντοστογεύσκη. Υπάρχουν σκοτεινά κελάρια μέσα στην ψυχή του ανθρώπου που αν δεν έχει το φως του Ευαγγελίου και αν ο Θεός δεν ανοίξει αυτές τις πόρτες και τις πύλες, δεν μπορούμε να δούμε τι έχουμε μέσα εμείς. Και όπως λένε, μέσα στην καρδιά του ανθρώπου υπάρχει ένα παγόνι που συμβολίζει την υπερηφάνεια. Είδατε, μόλις βλέπει άνθρωπο το παγόνι, αρχίζει και κράζει και γυρίζει γύρω-γύρω, κάνει και τα φτερά του έτσι, σαν να σε προκαλεί και να σου λέει: κοίταξε τι όμορφο που είμαι. Και αν φύγει, σταματάει. Αν ξαναπάς, πάλι αρχίζει τα ίδια. Είναι ο φανφαρόνος. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν τον ενδιαφέρει τι είναι αυτός και τι σχέση έχει με τον Θεό και τι ψυχολογία έχει και όλα αυτά. Τι τον ενδιαφέρει, πώς φαίνεται εξωτερικά στους ανθρώπους. Αν λοιπόν δεν έχουμε αυτή την ενδοσκοπική νοημοσύνη, δεν έχουμε τίποτα. Χάνουμε τα πάντα, διότι δεν καταλαβαίνουμε τη σχέση που έχουμε με τον Θεό. Δεν ξέρουμε τι είμαστε. Και μέσα στα μυστικά, στο μυστικό κόσμο, στην άβυσσο αυτή της καρδιάς του ανθρώπου, φανταστείτε την καρδιά του ανθρώπου σαν μια άβυσσο. Τι θα πει άβυσσο, θα πει τα βάθη του ωκεανού. 10 χιλιόμετρα, 12 χιλιόμετρα κάτω υπάρχει στον Ατλαντικό ένα ρήγμα εκεί που τα ζώα εκεί πέρα δεν βλέπουν καθόλου φως, τίποτα, είναι πίσω το σκοτάδι εκεί. Αυτό έχουν ειδικά φωτάκια όπως έχουν οι οριλάδες, οι γιατροί, των ουρολογικολόγοι, οι οποίοι έχουν ένα φωτάκι μπροστά για να φωτίζει να βλέπουν τις αμυγδαλές και το στόμα του αλουνού ή τα αυτή του. Ψάρια με τέτοιο πράγμα έχουμε δει. Τόσο σκοτάδι είναι που έχουν ένα είδος φωσφορικού λαμπτήρα μπροστά στα μάτια τους για να βλέπουν για την τροφή τους. Άρα υπάρχει στον άνθρωπο μέσα αυτό το σκοτάδι. Και έτσι καλεί το άνθρωπος και παρόλο που ο Φρόιντ είναι ένας εχθρός του χριστιανισμού, διότι στηρίζει τα πάντα στο σεξουαλικό, όπως ξέρετε, στο ένστικτο της αυτοσυντηρήσεως, όπως το λέει, εντούτοις όμως άνοιξε ένα κεφάλαιο για την ενδοσκόπηση του εσωτερικού ανθρώπου και κατηγόρησε, δηλαδή έβαλε κατηγορίες στο υποσυνείδητο, στο μυστικό αυτό κελάρι, το υπόγειο αυτό, όπως λέγαμε προηγουμένως, και το μοίρασε σε εμπορισμένα κομμάτια. Είπε ότι αυτό είναι το υποσυνείδητο και αυτό είναι το ασυνείδητο. Τι είναι το υποσυνείδητο? Το υποσυνείδητο είναι ένας χώρος, ένα τσουβάλι, ένα σακούλι, που ρίχνουμε εκεί πράγματα τα οποία δεν θέλουμε να μας καταπιέζουν. Δεν θέλουμε να τα θυμόμαστε. Τα αφήνουμε στα αζήτητα αυτά. Και ακόμα χειρότερο, όχι χειρότερο, αλλά ακόμη βαθύτερο θα έλεγα, είναι η έννοια του ασυνειδήτου. Όπου και ο άνθρωπος δεν ξέρει τον εαυτό του. Δεν ξέρει ο δολοφόνος ότι είναι έτοιμος να σκοτώσει άνθρωπο. Δεν ξέρει ο ομοφυλόφιλος ότι είναι έτοιμος να πάει με έναν άντρα. Γιατί δεν έχει πρόσβαση μέσα στις βαθύτερες, στα βαθύτερά του θαλάμια της καρδιάς, αυτά τα βάθη που είμαστε του ωκεανού. Και δεν ξέρουμε ποιο είναι πιο βαθύ, ο Ατλαντικός ωκεανός που είναι ο βαθύτερος ή η καρδιά του ανθρώπου. Ποιος θα απαντήσει σε αυτό το ερώτημα? Άπειρα είναι τα βάθη της καρδιάς του ανθρώπου. Όμως, ο Χριστός γι' αυτό ήρθε, για να μας τα φωτίσει αυτά τα βάθη, για να μας τα βγάλει στην επιφάνεια,
να μας τα καθαρίσει. Και όπως λένε, οι Άγιοι δεν έχουν υποσυνείδητο, δεν έχουν ασυνείδητο και υποσυνείδητο οι Άγιοι. Γιατί? Διότι δεν έχουν τίποτε να κρύψουν. Εφόσον ξέρουν ότι ο Θεός τα βλέπει όλα, δεν τους ενδιαφέρει τι βλέπουν οι άνθρωποι. Συμβαίνει το αντίθετο, να κατηγορούν χειρότερα τον εαυτό τους μπροστά στους ανθρώπους και να λένε: εγώ είμαι ένα τομάρι, ένας παλιάνθρωπος. Ότι δεν τον ενδιαφέρει. Και μάλιστα οι πατέρες της Εκκλησίας λένε: να αντέχεις την ατιμία όταν σε συκοφαντούν και εσύ δεν ενδιαφέρεσαι, όταν σε προκαλούν και εσύ δεν απαντάς, όταν σε δυσφημούν και εσύ λες: έτσι είναι, όπως τα λέτε. Πόσοι άνθρωποι δεν είπαν ότι εγώ είμαι ένας παλιάνθρωπος και δεχθήκαν Άγιοι της Εκκλησίας μας ότι είναι παλιάνθρωποι. Και όπως έλεγε ο πατήρ Ανανίας, τι θα πει παλιάνθρωπος, λέει, παλαιός άνθρωπος. Δηλαδή μη ανακαινιστής δια του Χριστού άνθρωπος. Άρα καλά μας λένε παλιά ανθρώπους. Δεν είμαστε καινούργιοι άνθρωποι. Μόνο οι Άγιοι μπορούν να πούνε ότι είναι και νέοι άνθρωποι. Και μόνο ο Χριστός είναι ο νέος Αδάμ. Εμείς είμαστε παλιάνθρωποι, παλαιάνθρωποι, παλαιοί άνθρωποι, οι οποίοι προσπαθούμε να ανακαινήσουμε την παλαιότητά μας και να γίνουμε νέοι κατά Χριστόν άνθρωποι. Είμαστε δηλαδή επάνω στην πορεία και στον δρόμο της ανακαινήσεως του παλαιού ανθρώπου. Αναπαλαίωση δηλαδή κάνουμε κατά κάποιο τρόπο. Να το πούμε έτσι για να πιο διασκεδαστικό. Να λοιπόν που βλέπουμε ότι εκείνο το οποίο μας δείχνει αυτό το ασυνείδητο είναι η Αγία Γραφή. Η Αγία Γραφή είναι το μάτι ή μάλλον ο προβολέας που μπαίνει μέσα στα βάθη της καρδιάς και μας δείχνει τι υπάρχει εκεί μέσα. Και εκτός από το παγόνι που λέγαμε προηγουμένως, υπάρχει και ο χείρος. Ένα γουρούνι υπάρχει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Συμβολικά τα λέμε έτσι. Το οποίο γουρούνι αυτό τι κάνει, συνέχεια κυλιέται μέσα στη λάσπη και στο βόρβολο. Το πλένεις και σε ένα δευτερόλεπτο ξανακάνει βουτιά μέσα στη λάσπη. Είναι τα πάθη του ανθρώπου. Είναι η γαστρεμαργία, είναι η φιλαργυρία, είναι αυτά τα σκληρά πάθη του ανθρώπου, η υπερηφάνεια και όλα αυτά, τα οποία χαρακτηρίζονται σαν ένα γουρούνι το υπάρχει. Αυτό το γουρούνι πρέπει και αυτό να φυγαδευτεί μαζί με το παγόνι, να το βγάλουμε έξω από τις μυστικές, από τους μυστικούς θαλάμους της καρδιάς. Διότι δεν μας συμφέρει να υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Πρέπει να απαλλαγούμε από τα ζώα αυτά που υπάρχουν μέσα μας και βρωμίζουν το χώρο της ψυχής μας και του εσωτερικού είναι μας. Εκτός από αυτό υπάρχει και ένα φίδι, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, το οποίο τι κάνει, είναι η κακία του ανθρώπου. Δηλαδή το φίδι θέλει οπωσδήποτε να σκοτώσει. Βλέπει τον άνθρωπο και πάει να τον δηλητηριάσει, να τον χτυπήσει. Επίσης υπάρχει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου και ο βάτραχος, ο οποίος ολοκράζει, κρόζει, πως το λένε. Είναι αυτή η πολυλογία, η ακατάσχετη φλιαρία που μιλάμε για όλα και για τίποτα. Μιλάμε μόνο για να ακούμε τη φωνή μας και δεν ξέρουμε τι λέμε. Όλα αυτά λοιπόν τα ζώα και πολλά άλλα, θα κάνουμε και μια εκπομπή που να τα επισημαίνουμε περισσότερο και καλύτερα και με πιο πολύ βάθος. Νομίζω υπάρχει ένα βιβλίο του πατρός Αυγουστίνο Καντιώτη που λέει ότι η καρδιά μας είναι ένας στάβλος, ο οποίος φιλοξενεί πολλά ζώα, που μεταφορικά σημαίνουν τις κακίες και τα πάθη, τον εγωισμό και όλα αυτά που συμβαίνουν μέσα στον άνθρωπο. Είπαμε λοιπόν ότι είναι ένα πρόσωπο ο Σατανάς και αποδείξαμε ότι είναι όντως ένα «ον», το οποίο μιλάει και χρησιμοποιεί και την Αγία Γραφή και ξέρει και λέει τα ρητά της Αγίας Γραφής, είδατε εκεί. Πάλεψε με τον Χριστό σκέχοντας σαν κοινό έτσι σημείο επαφής την Αγία Γραφή. Από την Αγία Γραφή έγινε η μάχη εκεί στην έρημο. Και βλέπουμε και τώρα τον Χριστό στη χώρα των Γαδαρινών. Μόλις τον είδε εκεί ο άνθρωπος, ούρλιαξε, λέγει η Γραφή. Και σωριάστηκε χάμω και έβγαλε φωνή μεγάλη και είπε «Τι εμεί και εσύ
Ιέ του Θεού, του Υψίστου, μη με βασανίσεις. Ο δαιμονισμένος άνθρωπος δεν γνώριζε τον Χριστό, διότι δεν είχε περάσει ποτέ ο Χριστός, ακόμα ήταν άσημος εκείνα τα μέρη. Ούτε ως Υιόν του Θεού τον γνώριζε, ούτε ως Ιησού Χριστό Ναζωραίο Βασιλεύ των Ιουδαίων, όπως γράψαν οι ίδιοι Ιουδαίοι επάνω στο Σταυρό. Τι του είπε λοιπόν, ότι εσύ είσαι ο Υιός του Θεού και εγώ είμαι το κακό πνεύμα, ο διάβολος. Εγώ είμαι ο δαίμονας που ταλαιπωρώ τον άνθρωπο και εσύ είσαι ο Υιός του Θεού. Γιατί ήρθες πριν της ώρας για να με τυραννίσεις? Διότι ήξερε ότι δεν είναι ακόμα η συντέλεια ο διάβολος, και ξέρει ο διάβολος και γνωρίζει. Ο διάβολος γνωρίζει ότι είναι ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ, αλλά γνωρίζει τώρα βέβαια οπωσδήποτε ότι είναι ο Υιός του Θεού, του Υψίστου. Μετά το Σταυρό και την ήττα του διαβόλου κατάλαβε τι έπαθε στο Σταυρό επάνω ο διάβολος. Οι ψευδομάρτυρες, τα δαιμόνια είναι ανώτερα του ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά, διότι ξέρουν καλύτερα τον Χριστό από ότι τον ξέρουν αυτοί, οι οποίοι τον έχουν στραπατσάρει, τον έχουν διαφοροποιήσει. Και μετά λέει παρακαλούσαν τα δαιμόνια μια λεγεώνα, 6.000 στρατιώτες ήταν η λεγεώνα, και του έλεγαν μην διατάξεις να μπούμε στην Άβυσσο, δηλαδή εκεί που θα μπούμε αργότερα, αλλά σε παρακαλούμε να μας επιτρέψεις να εισέλθουμε μέσα στους χείρους. Όντα τα οποία γνωρίζουν ποιος είναι ο Χριστός και γνωρίζουν ότι υπάρχει Άβυσσος και γνωρίζουν ότι υπάρχει κόλαση και παρακαλούν να μην τους στείλει από τώρα στην κόλαση, διότι χαίρεται ο δαίμονας, λέει, όταν είναι μέσα στον άνθρωπο. Αυτή είναι η χαρά η μεγάλη του διαβόλου, να βρίσκεται μέσα στον άνθρωπο. Άρα είναι τα όντα αυτά προσωπικά. Αλλά επειδή πέρασε η ώρα, να πούμε ακόμα δύο λόγια. Είπαμε ότι αυτές είναι οι γραφικές αποδείξεις. Αλλά έρχεται ένας και σου λέει: εγώ την Αγία Γραφή δεν την παραδέχομαι. Οπότε τι του λες? Του λες: αγαπητέ μου, έλα εδώ. Βλέπεις μια κοπέλα, η οποία λες εσύ ότι είναι άρρωστη και μπορεί να είναι και άρρωστη. Αλλά ξαφνικά βλέπεις αυτή την κοπέλα να την πιάνουν ο αδερφός της από εδώ, ο πατέρας της από εκεί και ο άλλος αδερφός από εδώ, και με τέτοια δύναμη να τους στραντάζει που να τους ρίχνει μακριά της. Πού βρήκε λοιπόν αυτή η κοπέλα, αυτό το κοριτσάκι με τα δύνατα χέρια, τόση δύναμη? Κάτι συμβαίνει εκεί λοιπόν. Ένας έξυπνος άνθρωπος πρέπει να τα θέσει αυτά υπόψη του. Πώς εκείνοι οι άνθρωποι σπάνε τις αλυσίδες, πώς πέφτουν από ύψη και δεν σκοτώνονται, πώς λένε πράγματα τα οποία δεν τα ξέρουν και δεν τα θυμώνται μετά. Πώς αυτή η κοπέλα που ήταν στο καράβι και την πηγαίναν για εξορκισμό στον Άγιο Νεκτάριο, έλεγε: «Οχ, οχ, οχ, τώρα τι γίνεται, θα με βρει ο νυχάς». Πώς ήξερε ότι τα νύχια του Αγίου μέσα στη γη που ήταν θαμμένος ο Άγιος εκεί μεγάλωναν, και όταν τον έκαναν την εκταφή είδαν τα νύχια του Αγίου Νεκταρίου να είναι μεγαλύτερα, διπλάσια από του κανονικού ανθρώπου. Πώς το ήξερε? Άρα υπάρχει κάποιος κόσμος αόρατος που πληροφορεί. Θα είχαμε και πάλα πολλά να πούμε για τις αποδείξεις στους αθέους για τον Σατανά. Ίσως επανέλθουμε, διότι δεν μας επέρκεσε η ώρα. Λοιπόν, εδώ τελειώσαμε για σήμερα, αγαπητοί φίλοι. Να είστε καλά μέχρι την επόμενη μας εκπομπή, που αν θέλει ο Θεός θα είμαστε πάλι μαζί. Χαίρετε. Χαίρετε εν Κυρίω.